το φόβο των αναζωπηρώσεων να εξακολουθεί να πλανάται στην ευρύτερη περιοχή, οι κάτοικοι του Νότιου Ρεθύμνου που για μία ακόμα φορά ήταν τους κόπους μιας ζωής να παραδίδονται στην πύρινη λέλαπα, προσπαθούν πλέον να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, ζητώντας όμως και την άμεση στήριξη της πολιτείας. Παραλίγο να καούμε εμείς. Όλα, κρατικός μηχανισμός μηδέν. Τι να πω, οι προσπάθειες των ανθρώπων, εμένα, όλων των παραγωγών μου, όλου του χωριού, στράφει. Για πολλοστήφορα. Εφιάλτης, τίποτα άλλο. Όλοι τρέχαμε, γυναίκες, άντρες, τρέχαμε. Ανυπαρξία του κράτους δεκαετίες τώρα, δεν είναι χθεσινό το πρόβλημα. Οι θεσμικοί φορείς θα καταθέσουν αίτημα για να κηρυχθεί περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο θα μεταβούν τη Δευτέρα και κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Από την πλευρά μας θα κάνουμε σαν περιφέρεια ό,τι είναι δυνατόν, για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε λίγο τους ανθρώπους εκεί και την τοπική οικονομία. Άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τα αρμόδια Υπουργεία για να αποζημιωθούν οι πολίτες. Οι αποζημιώσεις να γίνουν με βάση τη νέα διαδικασία που είναι απλουστευμένη, ούτως ώστε άμεσα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και τα δικαιούμενα ποσά για τον κάθε πληγέντα. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV, αναφέρθηκε στις εφιαλτικές ώρες και στην απόγνωση των κατοίκων. Ελαιώνες, αμπέλια, μελίσια, ζώα και υπόστεγα έγιναν στάχτη σε λιγότερο από 24 ώρες. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Είχανε το λάδι, καήκανε όλες τους ελιές και τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουν. Ήταν άνθρωποι που είχαν 30 ζώα με 40-50. Και είχαν κάποια βοσκοτόπια, καήκαν. Και κάνω και έκκληση από το σταθμό σας. Όσοι μπορούν να δώσουν ζωοτροφές προς εμάς, να τις μοιράσουμε στον κόσμο, θα είναι πραγματικά ευχής έργο. Από την πρώτη στιγμή το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έρευνα με προσοχή την υπόθεση, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο του εμπρισμού ακόμα και από αμέλεια. Από το σημείο που μπήκε η πυρκαγιά αυτή, έχουμε κάνει τώρα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου τον παραλιακό αγιοβασιλιώτικο δρόμο. Η απόσταση σε ώρες να φτάσει στον κόρακα από την Ορνέ είναι 2 ώρες. Τυχαίο. Λέτε δηλαδή αυτό που επαναλάβατε και νωρίτερα σήμερα, ότι μιλάμε για ένα ξεκάθαρο εμπρισμό. Όχι, δεν λέω ξεκάθαρο εμπρισμό. Λέω ότι μπορεί να είναι εμπρισμός. Σήμερα, και ενώ τα περίπου 15.000 στρέμματα γης εξακολουθούν να καπνίζουν, στην πληχίσα ζώνη βρέθηκαν οι βουλευτές Γιάννης Κεφαλογιάννης και Μανώλης Συντιχάκης, αλλά και κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ με επικεφαλή στο γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο. Υπάρξει ένα πλάνο και επιχειρησιακό, αλλά και αναπτυξιακό για τον νομό, αλλά και για το Δήμο Αγίου Βασιλείου, ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν άμεσα οι οικονομικές επιπτώσεις. Την ώρα που κάθε καλοκαίρι το πυρηνό θεριό αφήνει στάχτες και αποκαίδια στο πέρασμά του, οι αρχές του Ρεθύμνου δεν σταματούν να διεκδικούν την πυροσβεστική θωράκιση της περιοχής με την αναβάθμιση του κλιμακίου στα Δαρυβιανά σε δέλτα τάξη. Θα είναι ένα πλήρες επανδρομένο στέλα κλιμάκιο όταν αναβαθμιστεί σε δέλτα τάξη με 2 κλιμάκια. Ένα κλιμάκιο στη Μύρφιο και ένα κλιμάκιο στην Κρύα Βρύση. Έλεος. Το 18 το ζητήσαμε ξανά. Αναβάθμιση της υπηρεσίας. Τις πυροσβεστικές μας υποσχέθηκαν, δεν έγινε. Είναι η ώρα να γίνει τώρα.